Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας. Έλα, Αποστόλη μου! Έλα! Ακλαγιανγκίλ εδώ! Τσακλαγιανγκίλ εδώ! Θα πιούμε ένα ουισκάκι? Δεν αρεβαίνετε, μου λέει, στον 7ο όροφο να πάρουμε ένα ουίσκι. Θα σου πω. Έλα. Ξέρω ότι οι περισσότεροι, λέει, που προσλήφθηκαν εκτός ΑΣΕΠ, κατά 90% λέει, είναι από τις ΕΡΕΣ, ρε μαλάκα. Εντάξει, έτυχε, ρε παιδί μου. Προσωπικό εκτός ΑΣΕΠ. Με ναι. Μπλοκάκι. Προσλήφθηκε, ναι. Ναι. Ξέρετε ποιες περιοχές είναι, θυμάστε, γεωγραφικά? Όχι, ειλικρινά καθόλου, κύριε Κόκαλη. Πάρα πολύ είναι από τις ΕΡΕΣ. Τυχαίο προφανώς. Δεν το θυμάμαι. Άκου διάολος τώρα, έτσι. Άμα δηλαδή δεν σε θέλει. Έκαναν περισσότερες αιτήσεις, είσαι ρέι. Είχαν περισσότερες πιθανότητες. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι, ρε, που στιμά, άκου να δεις άμα δεν σε θέλει. Και τον κατηγορούν τώρα ότι και καλά, τι, ότι. Καλά. Ναι, και καλά. Ότι... Πω, και επί Σαμαρά οι περισσότεροι στο Μουσείο της Ακρόπολης ήταν από την Καλαμάτα. Τυχαίο. Την Καλαμάτα. Άκου διάολος τώρα, έτσι. Άκου. Δεν το πιστεύω, ρε, που άμα δεν σε θέλει. Νιώσαν ένα θάρρος μεγαλύτερο, ρε παιδί μου, σου λέει, αφού είναι από την Καλαμάτα ο πρωθυπουργός, έχεις μια αυτοπεποίθηση. Λες, θα κάνω αίτηση. Άμα είναι κανένας ξένος, δεν κάνεις. Όχι, ναι, σωστό. Ναι, νιώθεις ξεκάρφωτος κι εσύ. Ναι. Αυτοί οι τοπικισμοί μας έχουν φάει εδώ στον τόπο αυτό. Αποσύμπτωση τώρα καθαρή. Τώρα, μαλαντέξει, μην τρελαθούμε. Έγινε τώρα μαλακία, τέλος πάντων. Γεια σας, Αποστολή, καλή εβδομάδα. Επίσης. Τι κάνεις? Καλά. Άκουγα την Παρασκευή τον χειρουργό από τον Πέδο, της Κόντρας νομίζω. Είχαμε 6 συν 1 αίθουσες χειρουργείου. Μέσα στο COVID πήγαμε στις 3 αίθουσες, όπου από 6.500 χειρουργία το χρόνο φτάσαμε να κάνουμε τώρα 3%. Και πλέον με 2 αίθουσες το νοσοκομείο δεν μπορεί να λειτουργήσει όσον αφορά το τακτικό του τμήμα. Δεν είναι ευχαριστημένος που σε όλες τις αίθουσες υπάρχουν οι ταμπελίτσες που ευχαριστούν την γνωστή οικογένεια ευεργετών? Τι άλλο θέλει? Και θα διατηρήσουμε 6 αίθουσες χειρουργείων για να χειρουργούμε τα... Και αυτό που καταρχάς που τα έχει δει αυτά, πρώτον. Και δεύτερον, άμα έχουν πρόβλημα να πάνε το απόγευμα να χειρουργήσουν. Και αυτό. Κάποιοι έχετε κάτι να πληρώσετε και θέλετε να χειρουργηθείτε γρηγορότερα. Αντί να σας πω, είτε πηγαίνετε σε μια ιδιωτική κλινική και πληρώσετε πολύ περισσότερα. Ή αντί να σας πω, δώστε φακελάκι που δεν πρέπει. Σας δίνω μία. Νόμιμη διέξοδο το απόγευμα. Και να σου πω και κάτι, θα κτηρήσουμε, είπαμε, 6 αίθουσες για να χειρουργούμε τα έκρητα περιστατικά, τα πολύ σοβαρά που δεν μπορούν τα ιδιωτικά. Γιατί όπως ξέρεις, και αυτό είναι πολύ σοβαρό, όλα τα περιστατικά τα σοβαρά φεύγουν από τα ιδιωτικά και πηγαίνουν στο Πέδο. Κανένας δεν αναλαμβάνει σοβαρό περιστατικό από τα ιδιωτικά. Και θα διατηρούμε 6 να πληρώνει ο ελληνικός λαός. Κρίμα, και είχαμε στηρίξει πολλά στην ιδιωτική υγεία. Κρίμα. Απογοητεύουμε αυτό. Μήπως για τα τσιγκανάκια τώρα θα είναι παιδιά τα τσιγκανάκια να χειρουργούμε τα τσιγκανάκια? Μία τα θέματα υγείας των τσιγκάνων τα έχουν υπό την εποπτεία. Για τους αστυνομικοί, όχι οι γιατροί. Τελείωσης. Δεν χρειάζεται και πολύ. Αυτό. Κανονικά μία αίθουσα πρέπει να μείνει χειρουργείων. Μία. Ναι. Παρακαλώ. Έλα. Μαρία, θα σε λίγα. Ναι. Έλα. Δεν ακούγεται, έλα. Έλα. Έλα, μωρή. Έλα, τόσο καιρό παίρνω να σου μιλήσω όλη την ώρα. Κάτι γίνεται. Δεν βγαίνω γραμμή με τίποτα. Γεια σας, τι κάνετε, τι γλυκούλη το. Με αυτό γίνεται, κάθεσαι και μίλας από εδώ και από εκεί. Είμαι ταμείο, ρε. Κάθομαι και βαρώ ταμείο και σε παίρνω κρυφά. Να σου πω ένα γεια, ότι μου λείψεις κάτι. Α, σε πήγανε ταμείο. Είμαι ταμείο εδώ και καιρό. Έχω ψωνίσαι να αποσβέρκω. Διάδρομο. Έχω γίνει αρχηγός μωρό μου. Ψωνίσαι να αποσβέρκω. Αλήθεια. Μπράβο. Τα έλεγα τώρα πράγματα, αλλά δεν μπορώ. Μιλες. Εσύ καλά είσαι? Καλά κι εγώ. Σου λείψα καθόλου? Ου. Δεν θέλω να με βγάζεις, μόνο να μιλάμε σε παίρνω. Οχ, αυτό φοβάμαι. Γεια καύλα. Ναι. Πορφύριος Βυσδέκης, κύριε Μπαρμπαγιάννη. Βυσδέκη, τι κάνουμε? Μου σηκώθηκε η τρίχα. Ναι, παίξτε λίγο να πέσει. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας Κουκουέ, καθώς και οι ποικιλόμορφοι παραφιάδες του δια των πράξεων και των ενεργειών του, ο σήμερο πρόδωσαν ασχήντως τα συμφέροντα του έθνους. Πώς? Δίωξαν διουδήποτε μέσου την ανατροπή του κοινωνικού καθεστώτος. Πώς έγινε αυτό? Των διαμερισμών, την εξάτηση. Μίλα κανονικά να σε καταλάβω. Υπό το ζυγόν του σλαβοκομμουνιστικού συνασπισμού. Δεν συνεννοείσαι. Τα 4 του ΓΑΜΑ 2 τόμου, όχι αστική εφημερίδα, του Δοκιμίου Ιστερίας του Κουκουέ. Τι λέει, αυτά τα πει του Καλαμούκη. Δεν τα λέω αυτά. Εντάξει, γεια σας. Ντρέπομαι. Έλα, Αποστόλη μου, τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά, παιδί μου, άκου να δεις. Θέλω να πάω στη Νέα Δημοκρατία. Τράβα. Μπορώ να πάω απευθείας ή πρέπει πρώτα να περάσω από τη σχολή του Κινάλ του Πασόκ? Δεν ήσουν ποτέ εκεί, όλοι ήμασταν λίγο στη ζωή μας. Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία. Μου είπαν ότι πρέπει να γραφτώ πρώτα στο Πασόκ και μετά να. Μια ρεμούλα, κάτι, κανένα βόλεμα, τίποτα. Κάτι να έχει στο ιστορικό σα, κάτι. Πώς θα πας τώρα με άδειο βιογραφικό? Ναι, θα το ετοιμάσω και θα στο. Καμιά θέση που να καλοβλέπετε, κάτι πρέπει να έχει, σα το έχω. Πρέπει να κάνουμε, κάτι πρέπει να κάνουμε. Τώρα άιντε έτσι. Δεν πάει ποιο να είναι, καταλαβαίνει. Έγινε, αγόρι μου, όμω με διορίζει και εμένα. Έγινε.
Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας παίρνω για πρώτη φορά. Είσαστε ο κύριος της Ελληνοφρένειας, ο κύριος Αποστολής. Ναι, ναι. Μπορώ να πω και εγώ κάτι. Να... Αμέ, μπορείτε. Πρώτα απ' όλα, σας παίρνω πρώτη φορά τηλέφωνο. Σας ακούω συνεχόμενα, όποτε δεν έχω βάλει κτλ. Άλλη φορά συμφωνώ, άλλη φορά δεν θα συμφωνήσω. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι. Δεν είναι. Ναι. Αυτό είναι το σωστό και το δημοκρατικό. Σας πήρα τώρα, ειλικρινά σας λέω, πρώτη φορά σηκώθηκα να πάρω τηλέφωνο, γιατί εξανέστη με αυτό τον κύριο που σας πήρε τηλέφωνο πριν και είπε ότι πήρε τη γυναίκα του στο γεννηματά που είχε θέμα η γυναίκα καρδιολογικού κτλ. Σας ρωτάω ευθέως και ρητορικά την ερώτηση. Αυτό δεν ήταν ένα ρατσιστικό παραλήρημα? Γιατί? Γιατί άρχισε να βρίζει το έτσι του στο γιουβέτσι του όλο τον κόσμο. Εντάξει, καταλαβαίνετε όλο τον κόσμο τι εννοώ. Αυτού που ψηφίσανε, αυτού που δεν ψηφίσανε, του υπουργού, του έτσι. Ναι, ναι, αυτό γιατί είναι ρατσιστικό. Ο ρατσισμός είναι όταν πετάς μίσος πάνω σε μια μειονότητα. Δηλαδή, να συμφωνήσουμε τι είναι ρατσισμός για αρχή. Μη λέμε τις έννοιες όπου να είναι, γιατί έτσι ξεπλένουμε τους ρατσιστές. Όχι, όχι, συγγνώμη, μισό λεπτάκι. Ρατσισμός δεν είναι μόνο η μειονότητα. Όχι, όχι. Έτσι. Όταν ξερνάς μίσος σε μια μειονότητα και κάνεις διαχωρισμούς, είναι ρατσισμός. Ωραία, να σας κάνω μια ερώτηση. Οι υπουργοί δεν είναι μια μειονότητα? Είναι, είναι μια μειονότητα. Θέλω να σας πω, σαν μειονότητα. Εκεί θα το φτάσουμε, ναι, ναι. Άντε, άνοιξε το πηγά της μαλακίας. Έλα να σ' ακούσω. Συγγνώμη, γιατί με κατηγορείτε χωρίς να σας έχω πει? Δεν σας κατηγορώ, αλλά και η μαλακία που αντέχει το αυτί μου είναι συγκεκριμένη. Τότε, συγγνώμη. Να το πω κάπως διαφορετικά. Βεβαίως. Το να υβρίζεις είναι σωστό κάπως. Να υβρίζεις συνεχόμενα. Και έτσι όπως ύβριζε ο κύριος. Δηλαδή, αν έβριζε διακυπωμένα, ήταν εντάξει. Δεν είπες μια φορά έβρισες. Δεύτερη φορά έβρισες. Τρίτη φορά 10, 20, 30. Εσείς τη γήκατε ως ψηφοφόρος? Καμία σχέση σας πληροφορώ, σας μιλάω ευχαριστώς. Τότε ποια είναι η ένσταση, δεν καταλαβαίνω. Μα αυτό το να υβρίζει κάποιος. Η βρισιά. Αυτό, συγγνώμη, αυτό, για αυτό το λόγο. Το έτσι του, το γιουβέτσι, το κακορέτσι του. Κάνει μια διαδήλωση, κάνει μια διαμαρτυρία, βεβαίως μαζί σου. Με εννοείται και εγώ έχω πάει σε νοσοκομείο. Να σας πω και κάτι άλλο. Αν θέλετε, συμφωνείτε, δεν θέλετε, συμφωνείτε, από ό,τι θα καταθέσω την άποψή μου. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι οργισμένος με εσάς. Τι θέλω να πω. Είσαστε γιατρός, μου κάνατε μια διάγνωση, ξέρω εγώ, ελλειπή, ελλειπέστατη. Και βγαίνω έξω οργισμένος μαζί σας. Προσέξτε, στοχοποιώ εσάς τώρα, έτσι. Όταν λέω εσάς, το γιατρό. Και την ώρα και τη στιγμή και αυτό. Και κάνω ένα σφάλμα οδηγικό. Οδηγάω. Χτυπάω έναν άνθρωπο, κάτι κάνω. Δεν θα πλακωθώ λόγω της ψυχικής μου κατάσταση. Λογικό. Δεν είναι λογικό. Δεν έχει πιο λογικό. Δεν είναι αυτό το περίφημο εμβρασμό. Έτσι ξεκινάνε οι τσακωμοί. Τι εννοείς? Βέβαια. Θέλω να πω δηλαδή ότι κάποτε πρέπει να έχουμε και λίγο σώα σας φέρνες να ηρεμούμε λίγο. Με καταλάβατε. Σας πήρε τηλέφωνο συγκεκριμένος κύριος όπως και εγώ. Εγώ εξανέστη. Σας μιλάω σοβαρά, ειλικρινέστατα. Σας ακούω. Καλά, ηρεμήστε. Εντάξει, όλα καλά, δεν έγινε κάτι. Μην πάτε και πλακώστε κανένα στο ξύλο άμα τον τρακάτε, του χτυπήσετε το φτερό. Ήρεμα. Γιατί θέλω να πω δεν το κάνουμε όλοι αυτό. Δεν θέλω να σας ταράξω. Δεν το κάνουμε. Όχι, όχι, όχι. Αν είναι δυνατόν. Αν έρθει τώρα αυτή τη στιγμή έξω, θα είμαστε αμυξιφολόγες και ό,τι άλλο έχει ο καθένας στο σπίτι του. Αν είναι δυνατόν. Απλώς νομίζω ότι σε αυτό που σας είπα τουλάχιστον έχω το δίκιο. Έτσι νομίζω. Εγώ ο καθένας νομίζει τα δίκια που έχει. Έτσι ακριβώς. Και ο Μητσοτάκης θεωρεί ότι έχει δίκιο. Λοιπόν. Εγώ σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Και εσείς να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε. Πολιτισμένο. Ναι, καλημέρα, ο Μαρκόνι. Αλίμονο. Παρακαλώ. Μπορείς να μου πεις γιατί παίρνεις κάθε μέρα? Μια ερώτηση είχα. Η εξωγήινη. Όχι, απάντα μου. Ακόμα και με τη Λουκά, κάπως έχουμε βρει και συνεννοιόμαστε. Ας πούμε, κόβεται ο μονόλογος. Είναι. Όχι, δεν θα πάει έτσι. Θα μιλήσουμε κανονικά. Δεν έχει ασπράδικα. Τέλος. Δεν έχει... Τι έχει μόνο, κρόκο? Όχι, κρόκο. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, είδα και το ντοκιμαντεράκι για τις κατασχέσεις των σπιτιών και τις εξώσεις. Και δεν είδα τη ζωή του Κωνσταντοπούλου, ρε Αποστολή, που την ξέρουμε από τα κινήματα που είναι και στις κατασχέσεις και κάνει και ράνι. Τι κάνει, εξάσκηση αγάπης? Όχι, ρε παιδί μου, πάει μετά με καρδούλες. Πάει με καρδούλες, αυτό λέω. Εντάξει, γιατί θα πάει με γροθιές, θα πάει με καρδούλες. Θα πάει. Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη. Έτσι τη μάθαμε, με τις καρδούλες τη μάθαμε. Αυτό κάνουν λοιπόν παραμύθια στον κόσμο και ο κόσμος τα χάθηκε και τους βάζει στη Βουλή. Η Εκκλησία επίσης της αγάπης, πού είναι σε αυτές τις εξώσεις? Η Εκκλησία είναι... έχει θέματα άλλα. Έχει θέματα. Η Εκκλησία έχει πώς να αφορήσει την ομοφιλοφιλία. Η ομοφιλοφιλία πρόκειται για μια τρομερά αμαρτία, μια ανατροπή της ανθρώπινης οντολογίας και φυσιολογίας. Ακριβώς. Το μόνο που ξέρει να κάνει. Και να, και να μείνουν τα παιδιά ελεύθερα και χωρίς οικογένεια για να μπορεί να τα χειρίζεται όπως νομίζει. Ναι, ξέρουμε τι κάνουν και στις ιερατικές σχολές τα παιδάκια. Λοιπόν, η Εκκλησία το μόνο που ξέρει να κάνει είναι μαζί με το Sky να παίρνει τις προσφορές του κόσμου και να το παίζει φιλάνθρωποι. Να μαζεύουν δηλαδή μακαρόνια και. Α, δεν ξέρω, έχετε αποδείξεις? Όλοι οι χαζοί μπορούν. Το ξέρεις αυτά. Αυτό το ξέρω. Λοιπόν, και ένα άλλο ρε Αποστολή.
Δεν ξέρω γιατί η Εκκλησία στη γωνιά της έχει τα πιστεύω της. Είναι ένα δόγμα. Γιατί δεν και καλά πρέπει να πάρουν την άδεια της Εκκλησίας. Δώστε ένα όνομα, βγείτε στο Φιλιξιαρχείο και βαφτίστε τα παιδιά. Δεν χρειάζεται να τα βαφτίσουν. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Γιατί να πρέπει να έχουμε την αποδοχή της Εκκλησίας για ό,τι κάνουμε στην κοινωνία. Η Εκκλησία είναι αυτό που είναι. Άλλο ο κόσμος, άλλο η Εκκλησία. Αυτό πραγματικά με εκνευρίζει. Γιατί βλέπουμε κάθε μέρα τους παπάδες που λένε αυτά που λένε. Ας λένε αυτά που λένε. Δεν πρόκειται να αλλάξουν αυτοί. Η κοινωνία είναι άλλο πράγμα. Αυτό δηλαδή με εκνευρίζει. Δηλαδή προσπαθούμε να βρούμε από την Εκκλησία τι. Αυτή είναι η απορία μου. Γιατί δηλαδή πρέπει να πάρουν την άδεια. Το θέμα είναι τώρα αυτός που έχει προσδοκίες από την Εκκλησία. Δεν είναι άλλο. Μα, συγγνώμη, αν περιμένει από την Εκκλησία, είναι συγκεκριμένα τα αποτελέσματα που θα πάρει. Δηλαδή με λίγα λόγια, αν ψωνίσει κλόουν, τσίρκο θα σου έρθει. Μα αυτό λέω κι εγώ. Οι ομοφιλόφιλοι κάνουν αυτό που πιστεύουν εκτός Εκκλησίας. Γιατί δηλαδή τε και καλά περιμένουμε να μα. Καλά, νομίζουν παπάδες ότι αυτά που λένε επηρεάζουν τους ανθρώπους που θέλουν να υιοθετήσουν παιδιά. Τους ομόφιλους σχεστήκανε. Λες και είχαν καμιά καούρα να έχουν την ευλογία της Εκκλησίας. Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Και βλέπουμε στην τηλεόραση πράγματα και θάματα. Όπως ασχολούνται τώρα, ας πούμε, με τον άλλο άνθρωπο και λένε διάφορα. Δηλαδή, εδώ ο κόσμος καίγεται, έχει πρόβλημα επιβίωσης ο κόσμος, το λάδι είναι απλησίαστο. Και αντί να ασχολούνται με το ότι αύριο δεν θα υπάρχει επάρκεια τροφική, δηλαδή στον κόσμο, δεν θα μπορούμε να ζήσουμε. Το λάδι έχει φτάσει 15 ευρώ το λίτρο. 15? Ασχολούνται, ας πούμε, ναι, και. Για ξαναπήγαινε. Ναι, κάθε μέρα αυξάνεται. Εδώ τα αυγά έχουν πάει 50 λεπτά το ένα. Δηλαδή, το πα και παίρνει μια εξάδα 3 ευρώ, 3,5. Και απορώ πόσο κόστος παραγωγής. Το αυγό είναι άλλο. Το αυγό καλώς κάνει και είναι ακριβό, γιατί πλέον οι κότες στον τόπο μας έχουν πάρει μεγάλη αξία. Έχουν αυξηθεί οι κότες. Γι' αυτό. Λοιπόν, και επίσης κάτι άλλο που άκουσα στο Λιάγκα λέει με τον άλλο άνθρωπο που τον παρασημοφόρησε η πρόεδρος της Δημοκρατίας και ότι την εξέσανε και ντροπή έπρεπε να την προστατεύσουν. Δηλαδή, η πρόεδρος της Δημοκρατίας αυτό περίμενε για να εκτεθεί. Το ότι πήγαινε και πέταγε λουλούδια, λες και ήταν σε κάνα μπουζουξίδικο εκεί στα τρένα που έγινε το ατύχημα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει δώσει δικαιώματα. Ναι, δηλαδή περίμενε αυτή την παρασημοφόρηση. Το ότι ως δικαστικός και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η δικαστική, το πιο διαφθαρμένο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, θεώρησε ότι. Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Δεν θα ήθελε. Πρώτον, θεώρησε συνταγματικό να κοπούνε οι μισθοί και οι συντάξεις των ανθρώπων με το μνημόνιο, ενώ των δικαστικών θεώρησε ότι είναι αντισυνταγματικό. Ναι, σε αυτό δεν έχει θέμα. Τα κάνει έτσι απροκάλυπτα. Μην έχετε απορίες. Είναι διαφθαρμένη η αποστολή. Το πιο ξεφτύλα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας είναι οι δικαστές. Τις συντάξεις μην τις πειράξετε, κόψτε τις άλλες 3 εκατοστάρικα μπορούν να ζήσουν. Εμπρός. Ναι, με κόβεις. Δε. Γιατί σε κόβω, γιατί πού πάει το μυαλό σου. Και ο ύψιστος. Δεν είπα εγώ, εσύ ξεκίνησες και είπες για κρόκο πρώτος. Τέλος. Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Έλα. Καλησπέρα, έλα βλέ μου. Να σχολιάσω λιγάκι και τα περιστάκου και τα λοιπά. Πέρα από το ότι είναι καφρίλα, δεν το συζητάμε. Εγώ. Ποιο είναι καφρίλα? Η καφρίλα το να προτρέπεις ή να λες σάκους και τα λοιπά να μπουν μέσα 2-3. Έλα σε παρακαλώ που είναι καφρίλα τώρα. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που τώρα αυτή τη στιγμή ο φίλος σου μέσα. Αλλά όταν τους δίνεις το άλοθη να υπερασπιστούν τη σωματική τους ακαιρεότητα, θεωρώ ότι παίζουν στο ρόλο του χρήσιμου ηλίθιου. Αλλά επειδή είναι δημόσιο πρόσωπο και με την καφρίλα του και με αυτά που λέει, πραγματικά είναι εγκληματικά αυτά που λέει, δεν μπορείς με τέτοιου είδους να τον κάνεις καλά. Τώρα, εγώ άλλο ήθελα να σου πω, γιατί κάθε Πέμπτη λοιπόν παρατηρώ τα τρικάκια που πετάνε κάπου στα πανεπιστήμια εκεί πέρα, ή τα γκουρμπούσλα των αρχικών, που λένε να πεθάνει και κανένα μπάτσο. Δηλαδή αυτό δεν είναι επίση καφρίλα, ρε φίλε. Να πεθάνει κανένα μπάτσο. Δηλαδή στη λογική ότι όπω πέθανε ο μπάτσο με την φωτοβολίδα, να πεθάνει κανένα μπάτσο. Δηλαδή τι να κάνω τώρα, να βάλουμε εμεί τα κουμπούρια να βαρέσουμε του μπάτσου, γιατί αυτοί οι μπάτσοι παίζουν το ρόλο που ξέρουμε ότι κάνει στι διαδηλώσει και βαράει τον κόσμο στο ψαχνό. Βγαίνει πουθενά άκρη αυτό. Αν έρθει αυτή τη στιγμή, εννοείται αφού θα είναι το μακρύ χέρι του συστήματο, εννοείται θα την πληρώσουν όταν έρθει η στιγμή να ξεχυθεί πραγματικά ο κόσμο. Αλλά αυτή η λογική του πάρε το όπλο, ρίξε μια μολότοφο, ρίξε σε ευθεία βολή, σκότω και ένα μπάτσο, είναι νομίζω καφρίλα και νομίζω ότι ταΐζει το σύστημα αυτό και συντηρητικοποιεί τον κόσμο, αποστολή μου. Έλα, Αποστολάρα μου. Έλα. Να σε ρωτήσω. Τι? Το όποιο δεν προσαρμόζεται πεθαίνει, σε ποια ζυγαριά μπαίνει? Η βιολογία λέει ότι στην φύση όποιο δεν προσαρμόζεται πεθαίνει. Ποια ζυγαριά μπαίνει? Των φασιστών. Συγγνώμη, εννοώ των δημοκρατών. Α, ναι, ναι. Δηλαδή με τον Βλάχο δεν έχει καμία σχέση, έτσι. Δεν προσαρμόστηκε. Μπήκε σε σακό. Ο Βλάχος? Όχι. Εμείς μπήκαμε. Εμείς όχι. Εμείς σε γύψο μόνο. Να, εντάξει. Ο γύψος δεν είναι το πρόβλημα για την κυβέρνηση αυτή και τους δημοσιογράφους της. Ο σάκος είναι το πρόβλημα.
Αποστόλη. Έλα. Έχει μια ερώτηση, ρε, γιατί δεν είμαι σίγουρο βασικά. Ωραία. Όταν λέει ο Μητσοτάκης ότι θα αξίσει τον πάτο των αγροτών, τι εννοεί, ή δεν το έχω καταλάβει καλά. Καλά το έχει καταλάβει. Καλά το έχω καταλάβει, ωραία. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε ένα θετικό πρόσωπο στα δημόσια οικονομικά, θα αξίσω τον πάτο του πολίτη. Αγρότε, καταλάβετε το. Το δικό σα πάτο λέει. Δεν λέει άλλον, εντάξει, και το δικό μα μαζί. Καλά, το δικό μα, οκ, okay, εντάξει, το συζητώ. Σκοτώνεις κάποιον που έχει ψηφίσει το μνημόνιο και έχει ανοίξει το δρόμο στις πολυεθνικές και στα φαντς να του παίρνει το σπίτι του αλουνού, να τον μπλακώνουν οι μπάτσοι κτλ. Και ο ίδιος έχει 122 σπίτια, δεν τον βάζεις στο σάκο αυτόν, δεν τον σκοτώνεις. Το παίρνεις τα σπίτια και βάζεις μέσα τους ανθρώπους αυτούς. Να μια λύση. Σωστό. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Απλή. Και όχι για το φάρο. Ο Βορύδης είπε ο Μητσοτάκης είναι φάρος, λέει. Αποτελεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έναν φωτεινό φάρο για μια ολόκληρη οικογένεια κομμάτων. Και ο Χατζηδάκης βγήκε και είπε ότι έχουμε έσοδα, λέει, και πάει καλά η οικονομία. Το πράγμα πάει καλά στο επίπεδο των εσόδων. Και γιατί πάει καλά στο επίπεδο των εσόδων. Ακριβώς. Γιατί πάει καλά. Γιατί πάει καλά η οικονομία. Καταπληκτικό. Καταρχήν, από πού προέρχονται αυτά τα έσοδα. Γιατί άμα φορολογήσει όλους τους Έλληνες και του κόψει την τάξη και το κράτος θα έχει έσοδα. Έχει έσοδα το κράτος και δεν έχουν έσοδα οι πολίτες που ζουν σε αυτό το κράτος. Και άμα βαφτίζεις και το ξεπούλημα της Ελλάδας. Τι να τους κάνεις πολίτες. Οι πολίτες ξαναγίνονται. Τα κράτη δεν ξαναφτιάχνονται. Όπως και τα δάση ξαναγίνονται. Και δήλωση του Μητσοτάκη. Οι ανεμογεννήτριες δεν ξαναγίνονται. Τα δάση ξαναγίνονται. Βέβαια, τα άμα χαλάσει μια ανεμογεννήτρια, το ξέρει ότι δεν ξαναφτιάχνεται. Θα μείνει εκεί χαλασμένη, καημένη. Με ό,τι ρήπανση, εντάξει. Αλλά τα βλέπει. Η ανεμογεννήτρια δεν ξαναγίνεται. Το δέντρο, άμα καεί, θα ξαναβγεί. Στην Τραπετσόνα δεν έχουμε ζωή, άμα χαλάσει. Εντάξει. Καλησπέρα. Θα πάρει και πριν λίγο για τη Βίλα Άλεξ. Ναι, ποια Βίλα. Τη μεγάλη που είναι στην Εύβοια, στον Άγιο Γιώργη, Βίλα Άλεξ. Ναι. Απλά επειδή είχαμε πέρυσι, το είχαμε κλείσει με τον Μπούγκι και μετά μα είχε πει μια κυρία που είχαμε μιλήσει ότι άμα θέλουμε ξανά καλύτερα από το τηλέφωνο. Από το τηλέφωνο. Καλύτερα από το τηλέφωνο, ναι. Ωραία, τέλεια. Εμείς ενδιαφερόμαστε για 16 με 18 Μαρτίου. Δεν πιστεύω να είστε εκείνη η παρέα που είχε κάνει τα ανώμαλα και βρήκαμε κάτι στον τοίχο, κάτι ασπρίλες. Όχι, εμείς είχαμε έρθει τρεις οικογένειες με παιδιά. Καλά, ναι, τα ξέρω αυτά με τα παιδιά που φύγανε μια βραδιά τα παιδιά και μετά οι υπόλοιποι κάνανε κάτι swingers. Δεν είστε αυτοί. Όχι, όχι. Παναγία μου, όχι. Δεν ξέρω, ούτε καλά καν. Δεν είναι. Η Παναγία δεν σώζει από το swingers. Ενημερώνω. Ναι, όχι, ούτε καν. Μην αγχώρε καθόλου αυτό. Ούτε... Εγώ θα νοικιάσω τη βίλα, αλλά δεν θέλω να δω. Έχω κάνει ασπρίσματα στον τοίχο κανονικά με μπογιατζίο. Δεν θέλω να δω λεκέδες. Όχι, όχι. Τι γιατί είναι, είχαν έρθει κάτι προηγούμενοι και είχε στους καναπέδες, είχε στους τοίχους, είχε στο χαλάκι της πόρτας. Εκεί δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μου τα κάνατε. Τα έχετε καθαρίσει, ελπίζω. Τα έχω καθαρίσει. Είχε στο πλυντήριο πιάτων, είχε για κάποιο λόγο. Παστρικές ήταν όλες, ξέρω εγώ. Όχι, Παναγία. Τέλος πάντων, βεβαίως, για πότε ενδιαφέρεστε. 16 με 18 Μαρτίου, επειδή είναι η καθαρά Δευτέρα. Ναι. Έτσι, γι' αυτό το. Και αυτοί για καθαρά Δευτέρα το ξεκινήσαν, αλλά δεν καθαρίσανε καλά. Την καλαβρόμικη. Ναι. Τέλος πάντων. Αυτό ήθελα να δω σε τι τιμή, αν υπάρχει διαθεσιμότητα καταρχήν. Υπάρχει διαθεσιμότητα. Στα ίδια λεφτά με πέρσι, είμαστε 600 ευρώ τη βραδιά. Τη βραδιά. Τάκ, δεν σ' άρεσε. Ανατίμηση. Πληθωρισμό, συγγνώμη. Ναι, γιατί τώρα έχει και αξιόλογα ευρήματα στους τοίχους από τους προηγούμενους. Είναι ιστορικό το μνημείο. Έχει πάρει αξία. Βέβαια. Λίγο πληθωρισμός, λίγο των προηγουμένων, να πούμε τα καταλάβατε. Κατάλαβα. Όχι, εμείς είχαμε 500 τη βραδιά πέρυσι. 500? 300. 300, ναι. Ωραία, να κάνουμε κάτι καλύτερο, να το πάω 400. Δηλαδή για τις δύο μέρες 8. 8. Τι να κάνουμε, τόσοι άνθρωποι θα μείνουν. Άμα το μοιράσει, τι θα σου φανεί, τίποτα. Ναι, δύο οικογένειες, τέσσερα άνθρωπα. Ωραία, εντάξει, θα το. Για συζητήστε το, συζητήστε το. Αυτό. Και να δείτε. Σας παίρνω πάλι, ευχαριστώ. Πάρτε και κανένα χάπι τίποτα, κανένα αντικούκου. Δεν θέλω πάλι τα ίδια. Ναι, εντάξει. Εννοείται. Έγινε, έλα, γεια. Έγινε, να είστε καλά. Γεια, γεια. Καλημέρα, ο Μαρκόνι. Καλημέρα, αυτό θέλατε. Yeah. Καλημέρα, χαίρομαι. Έλα, αδερφέ μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Σε παίρνω γιατί με αφορμή τα τελευταία της επικαιρότητας. Πρώτον, τι μεγάλη πετυχία είχε αυτός ο Χρυσοχοίδης στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης Προστασίας Πολίτη. Πολύ. Από την ημέρα που ανέλαβε, δεν έχει υπάρξει μορφή εγκλήματος που να μην την έχουμε ζήσει. Περνούν οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμος. Κοίταξε, από τη ρώτη. Καλέ, αυτός θα δημιουργεί για να έχει να λέει ότι έκανε επιτυχίες. Αυτό, είσαι γνώσης πάντων. Μπράβο, χαίρομαι. Σόπα. Δεύτερο, αδερφέ μου. Θα βγάλει τώρα, θα δει τώρα με τους πυρήνες φωτιάς ξεκίνησε. Τώρα έχει και 17 Νοέμβρη. Θα ξαναδούμε. Ανακάλυψε την πυρίτιδα. Το δεύτερο, ο άλλος αφού δεν τον περιποιηθήκαμε όπως του άξιζε, το 41%, τώρα τον ξύνει. Καλά να πάθουμε. Και εγώ δεσμεύομαι ότι θα ξύσω την αρχή μου. Το τρίτο, θες ήμουν εγώ στη συναυλία του Πάνου του Βλάχου και με το πέρας το ρώτησα, του λέω τι εννοούσε με το σάκο. Μέσα σε ένα σάκο σάκος είναι σάκος απορριμμάτων γιατί για σκουπίδια πρόκειται. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Α, δεν εννοεί με γατιά μέσα όπως τη μακρόνισο. Όχι ακριβώς. Όπως το φαντάζεσαι. Χάθηκε όλο το ενδιαφέρον. Τέλος πάντων. Η υπουργός μας. Πράγματι, υποκινεί σε βία οδηγεί το μυαλό κάποιον σε άλλες εποχές. Στη μακρόνισο, για παράδειγμα.
Ναι. Πολλά θέλω να πω. Κινδυνεύουν οι πύρα. Το ξέρω ότι θες να πεις πολλά, όμως δεν είναι ανάγκη να τα πεις. Ποιος είναι? Ο Γαμιάς. Ομοφοβικά τα σχόλιά σας. Είστε σίγουρα Σιριζέος με πρόεδρο τον Κασελάκη? Είναι μεταφορικό. Πατελώς. Είστε σίγουρα Σιριζέος με πρόεδρο τον Κασελάκη? Γιατί κάνεις πως δεν με ακούς, μωρή Λουλού? Τι να ακούσω? Δεν σε ακούω. Τι μεταφορικό? Ξέρεις εσύ από μεταφορές? Εσύ του η μόνη μεταφορά που ξέρεις να κάνεις είναι μεταφορά ιδεολογίας και μεταφορά άποψης του λαού. Μπορώ να απευθυνθώ λίγο τώρα. Μεταφορά λαϊκής εντολής. Αυτό ξέρεις να κάνεις μόνο. Α, εσύ από εδώ χάμω, θα σε ακούσω κιόλας. Αποστόλη. Ναι, ναι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Νέκτη, Ρόδος. Έλα, Νέκτη. Πώς είμαστε, καλά? Καλή εβδομάδα. Με υγεία, να είστε καλά, γερός και δυνατός. Τι θα κάνουμε με τις ΜΕΘ, διότι νομίζω ότι ξεκινάνε και κλείνουν τις παιδικές ΜΕΘ. Είχαμε 6 συν 1 αίθουσες χειρουργείο. Μέσα στον COVID πήγαμε στις 3 αίθουσες, όπου από 6.500 χειρουργεία το χρόνο φτάσαμε να κάνουμε τώρα 3%. Και πλέον με 2 αίθουσες το νοσοκομείο δεν μπορεί να λειτουργήσει όσο αφορά το τακτικό του τμήμα. Η ΜΕΘ είναι κάτι υπερεκτιμημένο τώρα. Δεν χρειάζονται μεθ, παρατείνουν τη ζωή. Είναι αυτή η ζωή για να παραταθεί, πες μου αλήθεια. Τώρα θα συμφωνήσω, δεν θα πω. Γάμισε μας τώρα, βλέπεις τώρα τι έχουμε. Τα παιδιά, τα παιδιά. Ποια παιδιά, ποια παιδιά, έχουν μέλλον τα παιδιά? Όχι. Η κυβέρνηση τα βλέπει αυτά, κοιτάει μπροστά και στα δείχνει. Δεν θέλετε να το χωνέψετε. Σου λέει δεν έχει νόημα αυτή η ζωή με αυτούς εκεί πάνω. Δηλαδή με αυτούς τα πράγματα σου λέει τώρα έχει αυξηθεί επικίνδυνα το βιωτικό επίπεδο, ας πούμε, και ο μέσος όρος διαβίωσης. Γιατί? Ναι, θα πρέπει να μειωθεί, αλλά δεν βρίσκουν τρόπους. Να ένα τρόπο. Οι ΜΕΘ έχουν γαμίσει την πιάτσα. Οι ΜΕΘ χαλάνε την πιάτσα. Και δεν έχουμε μετά να πληρώνουμε τους γέρους με τις συντάξεις και τα αρχίδια που κουνιούνται. Λοιπόν, τέλος αυτά. Και τρεχαγύρευε. Ναι, αυτό. Πάντως, για να είναι καλά τα παιδιά. Πρέπει να είναι. Ποια παιδιά? Τα παιδιά θα μεγαλώσουν και θα γίνουν συνταξιούχοι. Τελειώνουμε νωρίς με αυτές τις παθογένειες του κράτους. Τα παιδιά είναι η βασική παθογένεια των κρατών. Των καπιταλιστικών κρατών. Λοιπόν, πιάστο από την αρχή. Δες την αντιμετώπιση. Γεννιέται, ξεκινάει. Μπαίνει μες στη δυστυχία, στη φτώχεια. Σου δίνει για να σε πλανέψει ένα διχίλιαρο το οποίο το αύξησε. Για να πας σε μια άθλια παιδεία. Να πέσει στα χέρια μια άθλια υγεία. Για να βρεθεί μετά σε μια άθλια ανεργία. Για να καταλήξεις με μια άθλια σύνταξη. Άργα, μη σου κόψω από νωρίς να τελειώνουμε. Ναι, αλλά. Όχι, ρε Αποστόλη, πρέπει να αντισταθούμε, ρε Αποστόλη. Το κολλημένο το μυαλό σας είναι αυτό, το ξεράζω στο κεφάλι. Όχι, να σου πω κάτι. Έτσι έχω μάθει, ό,τι χαλάει να το φτιάχνουμε. Και ό,τι αρχίζει ωραίο, τελειώνουμε πόνο. Άμα είναι να λέμε τέτοια, έχω κι εγώ. Οι πικραμένες καρδιές το ξέρουν μόνο. Κοίτα, όμως υπάρχει περίπτωση, εάν το ακούσουνε, να τα μεταδώσω. Να μεταδώσουμε ότι δες, υπάρχει κι άλλος δρόμος. Με κάποιο τρόπο. Okay. I hear you. Έλα, Αποστόλη μου. Έλα. Εξολανδία έχω παρμένο. Α, τι κάνουμε, όλα καλά? Όλα καλά. Όταν λέμε Ολλανδία εννοούμε smart shop και τέτοια, coffee shop και φούντα τραβατώνε, φυσατώνε. Φυσαρούφα τραβατώνε, πατατώνε για να φτώνε. Απ' όλα, να περάσει η κατάθλιψη. Τι να κάνω? Θα κάνω μια στεναχώρη πρόβλεψη. Ναι, για πες. Με την άνοδο που έχουν τα φασιστοειδείς στην Ευρώπη και θα μας κυβερνάνε όπως πάει για μερικά χρόνια, μερικούς μήνες, ανάλογα το πόσο ο λαός αυτός θα ξυπνήσει κτλ. Δεν θα κάνουν πάλι τίποτα. Ακόμα και αυτά τα κατάπτυστα που λένε θα ξαναπέσουν. Θα έχουμε πάλι μια περίοδο ύφεσης τέλος πάντων και πάλι από την αρχή. Αυτό που με στεναχωρεί και η ερώτηση βασικά είναι εκεί πέρα είναι το ότι καταρχήν πόσους από εμάς θα μας πάρει μπάλα, ενώ από εμάς που αγαπάμε τους ανθρώπους και δεν μισούμε τον διπλανό μας γιατί είναι πολύ απλά διαφορετικό από εμάς. Από εκεί ξεκινάνε και όλα τα προβλήματά σας που αγαπάτε τους ανθρώπους. Εκεί. Οι άλλοι τα έχουν λυμμένα αυτά. Το θέμα είναι ότι το μίσος πουλάει, αλλά. Δεν αγαπά τα σκότια τους, τέλος. Εύκολο. Το καταλαβαίνω. Κλείνω από την ερώτηση λοιπόν. Πότε θα υπάρξει ποτέ πάτος στο βαρέλι αυτό, Αποστόλη μου? Πότε? Χρειάζεται πάτος. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά. Μπράβο, χαίρομαι. Να σου πω, ρε φίλε, πάμε και γονόμαστε που υπάρχει έγκλημα σαν χώρα. Βλέπε Ουκρανία, βλέπε Γάζα, βλέπε Ερυθρά Θάλασσα. Θα συζητήσουμε για την ευρωπαϊκή επιχείρηση στην Ερυθρά Θάλασσα. Εγώ θα προτείνω να αναλάβει η Ελλάδα τη διοίκηση αυτής της επιχείρησης. Άμα γίνει κανένα. Ό,τι μπορούμε, κάνουμε και εμείς, μην είμαστε στην απέξω. Καλά, ναι, αλλά άμα γίνει κανένα στύπημα, ποιο θα φταίει δηλαδή, οι τρομοκράτες ή οι κακοί μουσουλμάνοι? Δεν το έχω καταλάβει. Η κακή μας η τύχη. Καλά. Και οι επιλογές μας. Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, πάνω βλάχο. Μέσα σε ένα σακό βαντέ, Αδόνι και Πόρτο Σαντέ.
ντροπή σου να μας τραγουδάς τραγούδι και να βάζεις μέσα αισχρές λέξεις τύπου Πορτοσάλτε και Άδωνη Γεωργιάδη. Μας διέλυσε την ψυχολογία. Αυτό δηλαδή... είναι το θέμα τώρα με αυτούς που τραγουδάνε, ας πούμε. Τι είναι αυτά που βάζεις μέσα. Δεν μπορώ να τα ακούω αυτά τα πράγματα. Σε παρακαλώ. Μια η Πρωτοψάλτη που από το τραγούδι του Κραουνάκη έβγαλε το Χοντρί αντί να βγάλει το Άδωνη. Πάμε στον Άδωνη για καφέ που πηγαίνουν τεκνά και φρικά και αράζουν και αθλητές και που πηγαίνει και μια Χοντρί. Δεν τρέπεσε λίγο! Δεν τρέπεσε λίγο! Μια ο Βλάχος. Κάπου. Ναι, ναι, ναι. Όπα, έτσι. Ναι. Να αποφασίσουμε πλέον τι είναι σχρό. Έχουμε και άντερα, δεν μπορούμε. Δηλαδή μας έρχεται και. Αναγούλα, ξέρω. Τα πίνω όλα, τα πίνω όλα. Κάποια ουίσκι και κοκακόλα. Λέγεται. Γεια σου, τσολιά μου. Πιο δυνατά, μωρή. Γεια σου, τσολιά μου. Γεια σου, μανάρι. Έτσι. Τι έπαθες. Έτσι, δυνατά. Τι έπαθες. Χτυπάει καρδιά μου δυνατά, τατά. Έχεις πολύ ωραία φωνή σήμερα. Κάθε μέρα έχω, εντάξει. Δεν το έχεις προσέξει απλά. Μάλλον αυτό σας φταίει. Ή έχεις καιρό να γαμίσεις. Δεν θα το σχολιάσω, παρακάτω. Αυτά τα δύο τώρα που βγαίνουν και τραμπουκίζουν το λαό δεν έχουν καταλάβει. Ποια από όλα τώρα, λίγο define. Define γιατί πολλά βγαίνουν και τραμπουκίζουν το λαό. Α, ναι, σωστά. Τώρα αυτά τα δύο, ξέρεις, που αναφέρονται σε ένα τραγούδι. Α, με ένα σακουβαγιάζ, το λέω απ' έξω απ' έξω. Ναι. Όταν ο ένας λέει ότι δεν μπορεί να λειτουργεί μέσα σε κάθε νοσοκομείο. Όταν ο άλλος. Αυτά δεν είναι βία, δεν είναι βία. Βασικά αυτά δεν είναι σάτυρα. Όταν είναι σάτυρα είναι το πρόβλημα. Δεν έχουν θέμα με τη βία. Έχουν θέμα με το να τους ξεφτυλίσει την εικόνα. Άμα δεν το καταλάβετε, αυτό παρακάτω δεν πάμε. Ναι, αλλά η βία, όπως μας λένε τόσα χρόνια, γεννά βία. Πρέπει να ισχύει μονομερός. Πρέπει αυτοί να μας κουνάνε το δάχτυλο και να μας το λένε αυτό, απειλώντας μας έμεσα. Βέβαια. Hello. Και πάρα πολύ έχουμε κάνει υπομονή και σιγά σιγά να περιμένουν και χειρότερα. Να απειλήσω κι εγώ λίγο έμεσα. Σωστό, σωστό. Και βασικά τα καλτσόν μας, Ναι. Μην τα σκίσουμε. Να σε πάω και στο σοβαρό. Άκουσα τώρα τι έλεγε ο Καραμπαλής, ο Κωνσταντίνος του Αχιλλέα. Ναι. Έχω καταγωγή από τις Σέρες. Τρεπόμουν τον τελευταίο καιρό για την καταγωγή μου από τις Σέρες. Τώρα πλέον συσχένω με την καταγωγή μου από τις Σέρες. Εάν τυχόν οι Σεραίοι δεν διορθώσουν και δεν στείλουν τον κάλαθο να χρήσουν εμεί στη φυλακή αυτόν τον τύπο. Πιστεύω ότι είναι στιγμός εγκληματίας για μένα. Απλά μη φάει πολύ φυλακή, ήρεμα με τη φυλακή. Δηλαδή χαλαρά, έτσι. Ναι, όχι, μη φάει πολύ, όχι. Να φάει λίγο. Κάτι τη. Θέλω να σου πω και είμαι άνθρωπο ο οποίο κολλητή μου φίλη, ο αδερφό τη και. Η κοπέλα του εξαϊλώθηκε στο πρώτο βαγόνι, έτσι. Και αυτός νομίζει ότι απλά άκουσε να λέει ότι πλήττονται κάποιες οικογένειες. Γιατί ο ελληνικός λαός και οι δύο οικογένειες που τις έπληξε τόσο άδικα αυτή τη τραγωδία. Δεν πλήττονται κάποιες οικογένειες. Κάποιες οικογένειες καταστραφήκαν και χάσαν τους ανθρώπους τους. Κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να πατήσουν ούτε στον δρόμο γιατί νιώθουν άσχημα για όλο αυτό που συμβαίνει. Και έχουν ψυχολογικά προβλήματα αυτή τη στιγμή. Ναι. Παρακαλώ. Χαίρετε. Χαίρετε. Γέροντα. Pardon. Την ευχή, παρακαλώ. Γέροντα η ευχή. Ναι, μ' ακούτε. Ναι. Ωραία. Σας παίρνω από Καλυθέα. Ωραία. Λέγουμε. Κοντά είμαστε. Δεν με νοιάζει. Ναι. 14-16 μα τι πληροφορίες είναι αυτές τώρα, τι ζήτησα. Τι θέλετε. Ναι. Θα ήθελα να ήμουν απέναντι από τον Καραμαλή και να του έλεγα πόσο κολόπεδο είναι. Τώρα κολόπεδο, άνθρωπος που δεν έχει ευθύνη και παρετήθηκε, να το πούμε κολόπεδο τώρα. Να εκτιμάμε κάποια πράγματα. Όπως γνωρίζετε, παρετήθηκα από τη θέση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών λίγες ώρες μετά το δυστύχημα. Δεν σκέφτηκα ούτε στιγμή να κρυφτώ πίσω από ευθύνες άλλων. Μπράβο! Δεν παραιτήθηκε, έφυγε από υπουργός. Βουλευτής συνέχισε να είναι. Και τον ξαναψηφίσανε να πω ο κόσμος. Sorry κιόλας. Ναι, δυστυχώς. Σε αυτό έχεις δίκιο. Έλα, κουνούμαλε. Έλα. Σε είχα πάρει και χθες, αλλά ξέχασα. Με πήρες μονότρυπα και ξέχασα τα σου. Να σε πήγα. Λοιπόν, άκουδο. Αυτοί οι μαλάκες οι παπάδες να επιτρέψουν το κάμπο. Γιατί θα παντρευτούν μεταξύ τους όλες οι αδερφές μες στην εκκλησία. Μη λέτε έτσι. Δεν έχουν δώσει δικαιώματα και επίσης κάποιοι δικοί τους λένε ότι δεν υπάρχουν γκέι στην εκκλησία. Άρα. Μπορώ εγώ να είμαι μέλος της εκκλησίας και να είμαι ομοφιλόφιλος. Όχι. Ναι, αλλά υπάρχει ομοφιλοφιλία στην εκκλησία. Δεν υπάρχει. Ακούστε. Όχι, δεν υπάρχει. Ναι, έχουν δίκιο. Ναι, λοιπόν, άκοδο. Ένα αυτό. Και δεύτερον, να πω στους μαλάκες, στους εργαζόμενους και σε όλους τους προλετάριους. Βρε ηλίθιοι, όταν σας μειώσαν το μεροκάματο τη σύνταξη, δεν βγήκατε να διαμαρτυρηθείτε. Δεν ασχοληθήκατε τόσο όσο με το γάμο των ομόφυλων των ζευγαριών. Στο μύτηρι δεν είχαμε δηλαδή ραπανάκια για την όρεξη. Κατάλαβες, Αποστόλη μου. Κάτι κατάλαβα, ναι. Αν και δεν μου αρέσουν τα ραπανάκια. Anyway. Να σου πω, άμα είναι μακρουλά. Τα ραπανάκια, είσαι μακρουλό ραπανάκι. Ναι. Δεν λέγεται ραπανάκι, αγάπη μου, τώρα αγκούρι είναι, εσύ το βάφτισες ραπανάκι για να σβήσεις ενοχές. Μαρκόνι, militaryhistory.gr. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει, τέλος. Δεν με νοιάζει.
Οι νεοδημοκράτες με τους δικούς τους ομοφυλόφιλους μια χαρά τα πάνε, τους ψηφίζουν ωραιότατα. Με τους Σιριζέους ομοφυλόφιλους έχουν ένα θεματάκι. Αυτές είναι οι παρδαλές που κουνιούνται. Εντάξει, αυτόν τον άνθρωπο, τον περιφερειάρχη στο διάλογο ήταν, ο οποίος φυσικά ο καθένας θα πήγε τον Κασελάκη και θα κοροϊδέψει. Τον Κασελάκη είτε από εδώ είναι είτε από εκεί. Αγκάλιαζε μια κυρία που μπορεί να το στήριξε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αντιλέγω, για να βγει και να μην βγει η άλλη. Είχε αγκαλιά του μια κυρία η οποία ήταν με περηφάνεια έλεγε ότι είναι κομμουνίστρια. Και η οποία άκουσε τα χλεβαστικά σχόλια χωρίς να πει κάτι. Εντάξει, γιατί όλοι έχουν να πάρουν από το χλεβασμό του Κασελάκη. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι όλες οι πλήστρες του συστήματος θα βγουν να μας πούνε για τον Κασελάκη, για το Βλάχο, να ξεπλύνουν, ξέρω τα πάντα. Αλλά όταν εμείς θα πάμε να πούμε κάτι για αυτούς, αμέσως τους προκινούμε σε βία, ε. Έχουμε κι εμείς λοιπόν γνώμη για όλους αυτούς. Άντε. Μέσα σε ένα σακό παντέ, Αδωνή και Πορτοσαντέ. Γιατί ο σάκος να μην έχει μέσα σκατά? Γιατί να μην έχει μέσα γάτες, όπως κάνανε παλιά? Ή το πολύ απλό, σκουπίδια. Σκουπίδια. Πρέπει να είναι σάκος με πτώματα. Ή με άπλυτα. Αλλά όποιος έχει τη μύγα. Ναι. Σωστό. Ένα σάκο είπε ο άνθρωπος. Τι είπε να πούμε? Δεν κατάλαβα. Έλα ρε μωρό μου, το σήκωσε. Ωραία πούστη. Αλήθεια είπες ωραία πούστη? Όχι, δεν το είπα για σένα. Συγγνώμη και που ενόχλησα. Ω, μούτρα. Παρακαλώ. Έλα ρε φίλε, γιατί δεν το σηκώνεις γρήγορα? Το σήκωσα. Το σήκωσες, μπράβο. Κράτα το ψηλά, να έρθει να κάτσει αυτός που θα αξίσει τον πάτο του. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε ένα θετικό πρόσωπο στα δημόσια οικονομικά, θα αξίσω τον πάτο του πολίτη. Θα σας γδάρουμε. Αγρότες, ακούστε. Αυτός δεν θα αξίσει τον πάτο του βαρελιού, θα αξίσει τον πάτο το δικό σας. Να ξέρετε ότι αυτός έχει χαρίσει στις τράπεζες μαζί με το Πασόκ 51 δισεκατομμύρια. Αυτά που λέει τις μαλακίες ότι δεν έχουν λεφτά, έχουν για όπου γουστάρουνε. Γεια σου, Αποστολή. Γεια σου, φίλε. Τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά εσύ? Καλά κι εγώ. Γιατί σε πήρα? Αυτό πρέπει να το απαντήσω εγώ. Όχι, όχι, όχι. Για δύο λόγους βασικά σε πήρα. Ο πρώτος μου έκανε πολύ εντύπωση που άκουσα χτες το Θύμιο να μιλάει για το Μπορτοσάλτε με αυτά τα λόγια, εν πάση περιπτώσει, εκτίμησης. Ειλικρινά πολύ εντύπωση. Δεν το περίμενα. Δεδομένου ότι ποιος είναι ο Μπορτοσάλτε, έτσι. Όχι του ποιος είναι ο Θύμιος. Ο Θύμιος ξέρουμε ποιος είναι. Και το δεύτερο, με αφορμή και την όλη συζήτηση για τα ομόφυλα ζευγάρια κτλ. Τη θέση του Κουκουέ κτλ. Εγώ θέλω να πω ότι ο Νίκος Μπελογιάννης είχε πει κάποτε. Είχε γράψει και θα μου επιτρέψει να το παραφράσω ότι τρία πράγματα ξεχωρίζει στη ζωή, ότι είναι τα πιο σημαντικά: το μεγάλο, το ωραίο και το συγκλονιστικό. Το μεγάλο, είχε πει, είναι να πολεμάς για μια καλύτερη ζωή, μια ζωή που μπορεί και εσύ ο ίδιος να μην ζήσεις. Το ωραίο είναι κάθε τι που ομορφαίνει τη ζωή: ένα τραγούδι, ένα ποίημα, ένα λουλούδι. Το συγκλονιστικό είναι η αγάπη. Και αυτό νομίζω είναι και η ουσία. Κομμουνιστής είσαι και είσαι αγάπη από πάνω μέχρι κάτω. Ακόμα και αν κάνεις κάποιες λάθος αποφάσεις, ακόμα και αν τοποθετήσεις λάθος ένα ζήτημα, ελπίζω και πιστεύω. Πιστεύω ότι στην πορεία αυτό θα αλλάξει και θα υπάρξει διόρθωση. Έλα γάμο τον αντικριστό μου. Δεν υπάρχει αυτό ρε φίλε. Δεν μπορώ να σε πιάσω ρε μαλάκα. Τι κάνει? Μη μιλάς έτσι. Τι να μην μιλήσω έτσι? Ξέρεις όσο καιρό προσπαθώ να σε πάρω τηλέφωνο? Έλα μωρέ τώρα κακομοίρα και εσύ. Πόσο καιρό? Πολύ καιρό ρε μαλάκα. Εντάξει, πολύ καιρό. Ναι, τώρα ήθελα να σου πω πολλά, αλλά θα πω τώρα για το τελευταίο, για το σακούλι, και θα σου πω κι άλλο ένα που θα λένε για μεταξύ μας. Μέσα σε ένα σακό. Το σακούλι που έλεγε ο ποιητής. Εννοούσε ρε παιδί μου το σακούλιασμα που κάνουμε. Αυτοί οι δύο είναι οι ίδιοι. Βάλ' τους σε μια σακούλα. Όχι στο νεκρό σακό που λένε οι μαλάκες. Αφού είναι σκατόπουστη αυτό. Αυτό που δεν τους ενόχλησε όμως το κοινό τσουβάλιασμα. Δηλαδή αυτό τον Πορτοσάλτε δεν τον παραξένευσε? Γιατί τον έβαλε μαζί με τον Άδωνη, από πού και ως πού? Τι δουλειά έχει ένας δημοσιογράφος με έναν πολιτικό, ας πούμε? Όχι ρε φίλε, καμία ομοιότητα. Τελείως άσχετο να δουν. Ναι. Μαλακία ικανοποίηση. Ναι, ναι, ναι. Έλα. Παντρεύτηκε η κόρη μου. Αμάν, το χάσε το κορίτσι. Παντρεύτηκε την καλή τη στη Σρι Λάνκα. Και επειδή με ρωτάνε πολύ μαλακό που στην να πούμε, ξέρει ρε μαλάκα, ξέρω εγώ τι γίνεται και αυτά. Να μην σου πω τώρα την ιστορία πώ έχω φτάσει σε τέτοια επίπεδα. Γιατί και εγώ παλιά ήμουν σκατό που σα ήμουν και στρατό. Κάβλο, ήθελα να πω μέσα να πάρω την πόλη και τέτοια. Να πούμε και στην πορεία άλλαξα. Αυτό που βλέπω, φίλε, στην κόρη μου, δηλαδή τόσο ευτυχισμένο άτομο δεν έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου. Και μιλάω με την κοπέλα τη, αυτό λέω και συγκινούμε. Πόσα μία κόρη έχει? Έχω μία κόρη και δύο γιου. Οι δύο γιου είναι φυσιολογικοί. Ε? Κανονικοί άνθρωποι δηλαδή, όχι είναι τίποτα αυτά. Κανονικοί άνθρωποι, ναι. Α, πέστα, ναι. Τέτοια, ναι. Και καλά όλα τα άλλα. Έφυγε τώρα για Σρι Λάνκα. Ναι, ρε, μαλά,
Να εκεί επιτρεπόταν να παντρευτούν. Και θα μείνει εκεί. Όχι, ρε, πήγε και ήρθανε. Α, για το γάμο μόνο. Ναι, ρε, ναι. Και έπρεπε να πάνε στη Σριλάνκα για να παντρευτούν, δεν είχε πιο κοντά. Όχι, ρε, εντάξει, αφού γουστάρουν, να πούμε. Α, γουστάρουνε. Δηλαδή, αν θέλανε, πήγαινε και στην Ευρώπη, λέω τώρα. Ναι, ρε, όπου θες πηγαίνεις, να πούμε, αλλά πας εκεί πέρα γιατί ανεβήκαν και στα 2.500 μέτρα. Η κόρη μου δεν ήταν τη άσκηση ποτέ και την έχει κάνει και περπατάει. Και ξέρεις τι μου λέει η κοπελίτσα, ρε, φίλε. Μου λέει, είμαι τυχερή που βρήκα την Ελένη. Όταν σου λέει. Ποια Ελένη? Για την κόρη μου, ρε, μαλάκα. Απάντα, ρε, μαλάκα, σοβαρά, ποια Ελένη? Μα δεν είσαι μάχημος, τα βλέπεις. Τι μάχημος σήμερα, μαλάκα. Σπουλάκα το παιδί μου, το ασκεφέ με παπαριές, να πούμε. Είσαι μαλάκα, αλλά είσαι κατόπουστα. Να σου πω, εγγόνια έχεις από κάπου? Πώς δεν έχω, ρε, μαλάκα. Είμαι τρεις φορές παππούσης, αφού το έχω ξαναπεί. Έχω τρεις υπέροχες εγγόνες. Θα σου δείξω φωτογραφίες, να σου φύγει το μουνί, μαλάκα. Αλλά δεν σου δείχνω γιατί είσαι και κατόπουστα. Θα περιμένεις να πούμε εγώ θα μεγαλώσω για τους κυμπές. Δηλαδή εσύ τώρα θα αναπαραχθείς, θα παραμείνει το είδος σου, δηλαδή. Δεν θα γλιτώσουμε. Φιλαράκι, εννοείται, εννοείται. Και άμα πάρουν και την τρέλα μου, θα σας γαμίσουνε, φούσκουνες και παντελίδες. Θα σας γαμίσουνε. Βάλθηκες να χαλάς τη ράτσα, τέλος πάντων. Ναι, καλημέρα, ο Μαρκόνι είμαι. Καλημέρα, και εγώ αυτό ήθελα να πω. Καλημέρα. Αυτό ο καλό καιρό που δεν το μαλάκα, τι κολλόφαρο. Δηλαδή, 120 χιλιάρικα μέχρι το 27 θα πάει. Πόσο κολλόφαρο είσαι. Ποιο είναι ο Καλογερόπουλο? Ποιο είναι? Αυτό που αντικαθιστά το Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, ρε. Άιτε, ρε. Δηλαδή, πού στο διάλογο κοιμότανε και ξημέρωσε με τραγούδι. Καλά, φθηνού, άστο. Πόπο, ρε, φίλε, Καλογερόπουλε. Δεν... Και το είχε ξεχασμένο, δεν το είχε υπολογισμένο. Αυτό σου λέω τώρα. Βγήκε ο άλλο με 41% και να βγει πρώτο επιλαγών παρά πει πόσο λακαμά είσαι, αλλά τέλο πάντων η θεία αυτή. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Περιμένουμε κάτι? Περιμένουμε, δεν περιμένουμε. Α, αποστολή. Περιμένουμε το πια, το πια. Αυτό που λέει μην περιμένεις πια. Μην περιμένεις πια να ξανασμίξουμε. Το πια περιμένουμε, το πια. Και την αγάπη μας να ζωντανέψουμε. Περιμένουμε το διάγγελμα του βοδαριού την Κυριακή. Να μετρήσουμε αντιδράσεις. Άντε ρε μαλάκα, εγώ περιμένω πια. Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de chez vous. Θα βάλεις αυτόν να είναι που λέει γιατί να είμαστε οφοβικοί και ότι είμαστε από αυτούς που σπρώχνουν και όχι που μας σπρώχνουν. Θα βάλεις το κυφνιστηριακό να του λέει άντε γαμίσου ρε μαλάκα. Θα βάλεις την τώρα που λέει έκλασα και ένα ακροατή Σιριζέο που σου είπε φτούσου να χαθείς μωρή ξεφτυλισμένη. Α, ωραίο. Σε λίγο θα αρχίσουμε να είμαστε straight. Σε λίγο θα αρχίσουμε να είμαστε straight. Οι straight να νιώθουμε ενοχές επειδή λέει δεν είμαστε ομοφιλόφιλοι. Πρόσεχε για τη σούπα, θα έρθω, θα σε γαμίσω. Μας κατηγορούν όλοι ότι είμαστε ομοφοβικοί. Γιατί να είμαστε ομοφοβικοί? Από πού και ως πού? Γιατί... Έκλασα από τον πολύ πόνο. Γιατί είμαστε από αυτούς που σπρώχνουμε αντί να μας σπρώχνουν. Πού σου μόρι μαλακία. Θα βάλεις λοιπόν αυτή να είναι. Πώς τη λένε αυτή να είναι με τα πανεπιστήμια τα ξένα. Την τώρα. Όχι την τώρα, τη δόμνα τη Αμίου. Α, ναι. Αυτή που τραγουδάει για την παιδεία. Όταν ζητούμε σε παιδιά γυμνασίου να περπατούν 1-1,5 χιλιόμετρο την ημέρα για να πάνε στο σχολείο τους, δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο η εκπαιδευτική κοινότητα και εγώ ως υπεύθυνη σε αυτό το Υπουργείο αλλά και εκπαιδευτικός η ίδια θεωρώ ότι είναι αποτρεπτικό, ότι είναι εξαιρετικά υψηλό. Κι αν περπατώ, κι αν περπατώ 1 ή 2 χιλιόμετρα την ημέρα. Δεν ξέρω που πηγαίνω. Σχολείο τους. Και το Συρίγο που λέει να φτιάξουμε τουρκικά πανεπιστήμια. Να το βάλεις κανένα δύο φορές και τον άλλον από τη Μαγούλα που να του λέει καλά είσαι μαλάκας και τα αγριοπάπαρα εκεί όλα τα παντρεμένα. Πανεπιστήμιο Ισλαμικής χώρας να φτιάξει παράρτημα στην Ελλάδα. Καλά μαλάκας είσαι. Όλα τα παραρτήματα των πανεπιστημίων που θα φτιαχτούν εδώ περνάνε από τον έλεγχο της Εθνικής Αρχής για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Με αγριοπάπαρα και λίγη σάλτσα σόγιας. Επομένως, εάν η Ισλαμική χώρα που έρθει έχει αυτά τα κριτήρια, θα μπορέσει να το φτιάξει, αλλά δεν έχουμε κανένα λόγο να φοβόμαστε. Άντε ρε ξέχι, μαγανίσου. Να βάλεις και τον Γεωργιάδη που έλεγε ότι δεν έχουμε λεφτά για τα χειρουργία. Στο τέλος, όταν θα τελειώνει αυτός αυτά που θα λέει πριν πει αυτά με τους αριθμούς, θα βάλεις το τραγούδι του Γιώργου του Μαρίνου, θα σε φάει μαλακία μέσα από το βραχί. Και θα βάζεις και το γυμναστηριακό τον κολλητό του να του λέει όλα αυτά που του λέει. Το σεξ δηλαδή. Γιατί έχει
να σου ζητήσω, επειδή δεν πρόκειται να σε βρω γιατί είσαι μεγάλη δίβα, για την Παρασκευή θα ήθελα, αν μπορείς, να μου κάνεις ένα μίξ από Τσοπάνα Ρέιβ, το δώσ' μου δυο κατοστάρικα, με τα τόστ, με την Κωνσταντοπούλου, με το φτιάξει την κοινωνία με αγάπη, με τους αγρότες. Και εκεί πέρα που κάπου που λέει είσαι ένα βάρος στην κοινωνία, θέλω να μου βάλεις το σαλιάρι και τον απορροφητήρα. Το ποιο? Τον σαλιάρι. Ποιο σαλιάρι? Τον Άρη. Ποιον Άρη? Έλα, τον Άρη το σαλιάρι. Α, δεν ξέρω. Εγώ το σαλιέρι ξέρω με τις τσόντες. Όχι, όχι. Τον σαλιάρι που είναι πολύ επίκαιρο τώρα τελευταία και τον απορροφητήρα. Τον άλλον, τον υπουργό εκεί πέρα τη Σύνταξη. Ναι, ναι, ξέρω. Που... Έγινε. Είσαι του πόνου μου η αιτία. Είσαι ο Υπουργός Μεταφορών. Μπορείς να πας στη Βουλή και να πεις ναι, έχουν πρόβλημα ασφάλεια στα τρένα. Είσαι ένα βάρος στην κοινωνία. Φτιάξαμε σύραγγες στα Τέμπη. Σύραγγες και τρένου και δρόμων. Έπρεπε να δυστυχώς να πεθάνουν και εκεί παιδιά ναι, σχολείο. Αλλά εδώ τι δηλαδή κάνουν, πρέπει να... Δυστυχώς. Ναι. Η θυσία είναι θυσία. Είσαι του κόσμου η αηδία. Αλλά άμα θέλεις, δώσ' μου... Τέσσερατος. Έσαι αυτός του Γιώργου και χορταίνει η οικογένεια όλη. Αγάπη. Δώσε κάτι, δώσε ό,τι έχεις. Δικαιοφόρο έξω το σπίτι και λέω μάλλον το έστειλε ο Μητσοτάκης, λέω να περάσει πετρέλαιο στους αγρότες. Έλα. Έλα, η Σοφία από τη Ζωγράφου είμαι. Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω αν μπορώ να παραγγείλω κάτι για την Παρασκευή. Ναι, αμέ, για πες. Λοιπόν, θα βάλουμε το καραμαλί που μπορεί και κοιτάει στα μάτια. Τα καπάκια για κοίτα με στα μάτια λοιπόν και εξηγήσου. Την κυρία Καριστιανού να λέει η γυναίκα τι να πει τώρα, ότι ντρέπεται που είναι στη χώρα μας. Και κουτσούμπα στο τέλος, αυτά είστε. Αυτή είστε, λέει ο κουτσούμπας, όχι αυτά. Αυτή είστε, μπράβο. Δηλαδή κάπου όπα. Σε λίγο θα το πει με παπάκι. Δεν είναι τέτοιος. Δηλαδή κάπου όπα, να μην ξέρουμε τι λέει ο σύντροφος κουτσούμπας. Ό,τι έχω να πω, θα το πω κοιτώντας σας στα μάτια. Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν και εξηγήσου. Στα μάτια τα δικά σας που είστε βουλευτές αυτής της Εξεταστικής Επιτροπής. Αλλά θα μου επιτρέψετε να κοιτάξω και στα μάτια. Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν. Όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες που θέλουν να μάθουν την αλήθεια. Είναι ντροπή, ντρέπομαι. Όχι μόνο πονάω γιατί πέθανε το παιδί μου, πονάω για τη χώρα μου. Δεν μπορεί να ζω αυτό το πράγμα. Αυτό που στην ουσία έλεγε το εξώδικο δεν ήταν ότι ο σιδηρόδρομος δεν είναι ασφαλής. Το εξώδικο έλεγε προχωρήστε γιατί έχουμε ζητήματα ασφάλειας και ολοκληρώστε την 717. Αυτό έλεγε το εξώδικο. Αλλά... Απόστολη, γεια! Γεια! Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά. Να σου πω, την Παρασκευή θα μου περιγράψει 30 δευτερόλεπτα μια κλασική περίπτωση Ελληναρά. Για πες, πώς. Θα ξεκινήσει με τον Άδωνη Άκεου, το πρόσφατο. Μετά θα μου βάλεις το γκαλίφωνο Οϊκά. Θα βάλεις λίγο Όι με Παπαμιχαήλ. Ρε παιδιά, και Α, και Ου, και Νάμνο του Βουκού και... Ένα πάλι καρή κοσίγκρονον! Ένα πάλι καρή κοσίγκρονον! Και Α, και Ου! Μετά πρέκα ελάτε να τα πάρετε και στο τέλος το Χατζηχρήστο κρατάς κυρία Δεσποινά, έτσι με κρατάς, έτσι. Οι Έλληνες πεθαίνουν! Δεν συρδικολογούν! Μην με αφήνεις, ένα λεπτό κύριο Σωτήρη. Μην ακούς πολύ αυτούς, ασφαλείς, εσύ κράτα μου κόντρα. Σε κρατάω καλή. Πες ότι παρέλεις επιθάνεις. Ελάτε να τα πάρετε! Μην με αφήνεις κυρά μου, κράτα με. Σε κρατάω, πώς σε κόντρα, σκόρτσα. Έτσι εδώ. Πες σου κόσο μια κονιστά, πιθάνεις ρε. Ελάτε! Τώρα πες ότι μαλώνεις, να πιθάνεις με καθάρι. Μαλώνω ρε! Μαλώνεις ρε! Δεν μαλώνω! Μ' άρεσε μονάχος, δεν μαλώνω εγώ. Του την έσκασα, έτσι τον... Το κοινό της Ελληνοφρένειας έχει λαϊκή απέτηση. Οπα. Πρέπει να κανονίσεις να τους τα φτιάξεις του Μαρκόνη και της Λουκά. Είναι ώρα, ε. Είναι ώρα. Ναι. Και αν δεν τα καταφέρεις, πρέπει ραδιοφωνικά να κάνεις μαγείρεμα την Παρασκευή. Ου, ας αρχίσουμε από αυτό και βλέπουμε. Η Ελένη Λουκά είμαι. Σε προειδοποιώ. Μετανόησα, Ελένη. Θέλω να διαιωνίσουμε το είδος μας. Ναι, αλλά θα παντρευτούμε χριστιανικά. Ο έρωτας στο γάμο είναι ευλογία. Ναι, Ελένη. The sweet love story that is older than the sea. Θα πάμε στον Άγιο Θεράποντα, στον ημιτό, να δούμε και τον εξωγήινο. Θέλω να με στείλεις στον παράδεισο, μακριά από τους κομμουνιστές. The simple truth about the love she brings to me.
να ταξιδέψουμε μαζί στο τρίγωνο των Βερμούδων. Εγώ, εσύ, ο Ήτη και το Άγιο Πνεύμα. Θα ήθελα μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Μπορεί και να ακουστεί λίγο ατέριαστο. Την όμορφη πόλη του Θεοδωράκη υπάρχει σε πάρα πολλές εκτελέσεις. Υπάρχει στην εκτέλεση του ίδιου του Μίκη, υπάρχει και τη Edith Piaf. Λέω δύο πολύ όμορφες. Αν θες να κάνεις. Παραγωγή της Ελληνοφρένειας.